καθημερινή μας ζωή, χάρισά μας. Χριστός ανέστη με το όνομα του Θεού, πατή σας, και καθημερινή μας ζωή, χάρισά μας. Χριστός ανέστη με το όνομα του Θεού, πατή σας, και καθημερινή μας ζωή, χάρισά μας. Ευχαριστώ. Έχουμε Αγία Φιλοξενία, όλοι μας, και εγώ και εσείς. Κάθε φορά σε μένα, αλλά τώρα ειδικά. Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Σήμερα είναι η μέρα της Αναστάσεως Χριστού. Και είναι η αρχή ευνοϊκή. Ας λάμψουμε για το πανηγύρι και ας αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλον. Ο Άγιος ζει ότι το Πάσχα είναι πανηγύρι, ουράνιο και πύργο. Και προτρέπει τους πιστούς να αγκαλιάσει ο ένας τον άλλο. Είναι η μέρα αγάπης εν διάφτου περιπτώσει. Ας πούμε, είμαστε αδελφοί, είπαμε ένα αδελφοί, από εδώ το έχει πάρει ο υμνογράφος, αυτό που λέει, είπαμε ένα αδελφοί και τις μισούς είναι εμάς, συγχωρήσαμε πάντα την Αναστάση, από εδώ. Όχι μόνο σε εκείνους που από αγάπη έκαναν κάτι για μας, ή σε εκείνους που δέχτηκαν κάτι από μας, αλλά και σε εκείνους που μας μισούν. Ας τα συγχωρήσουμε όλα τώρα που γιορτάζουμε την Ανάσταση. Ας συγχωρήσουμε ο ένας τον άλλον. Και εγώ να σας συγχωρήσω που έχω τυρανηθεί από την καλή τυραννία σας. Ποια είναι αυτή η καλή τυραννία? Υπάρχει τυραννία καλή? Που να βρίζουμε να κάνουμε. Που να βρίζουμε να κάνουμε. Όχι. Καλή τυραννία λέει αυτή. Κακή τυραννία. Καλή τυραννία το Θεό. Όπως λέω ο Παγισπαρίσος, καλή ανησυχία. Καλή ησυχία, καλή να πας στο παράδεισο. Καλή τυραννία να αγαπάς τον άλλον. Να μην σε αφήνει να κοιμάσαι. Η αγάπη. Η καλή τυραννία. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν λέμε, μιλάει τώρα εδώ πέρα. Για την αγάπη μιλάει. Αυτό σας το λέω τώρα και εσείς να με συγχωρέσετε που εξασκήσατε την καλή τυραννία. Είναι και αυτός αγάπη και αυτή αγάπη. Είναι μοναδική περίπτωση που είναι η τυραννία καλή. Το κατάλαβες, Τάσο? Ναι. Εάν με κατηγορείτε για τη βραδυπορία μου, διότι έλα μέσα, εγώ βέβαια η βραδυπορία μου αυτή είναι πολύ καλύτερη και πολυτιμότερη για το Θεό από την ταχύτητα άλλων. Εγώ λέει για τον εαυτό του, είμαι λίγο αργός, λέει. Βαδίζω αργά. Δεν βιάζομαι, ας βιάζονται άλλοι. Η δική μου αργοπορία είναι καλύτερη, πιο πολυτιμότερη από την ταχύτητα που βάζουν οι άλλοι. Κάνω αργά, παρά ποτέ. Διότι είναι καλό να διστάζουμε για λίγο, είναι καλό να διστάζουμε για λίγο, να δεχτούμε την πρόσκληση του Θεού, όπως παλαιότερα έκανε ο Μωυσής. Θυμάται κανείς τι έκανε ο Μωυσής? Το θυμάστε? Να το πω εγώ. Τον κάλεσε ο Κύριος, του ανέθεσε το έργο της απελευθέρωσης των Εβραίων, να πάει στο Φαραώ. «Α, Κύριε», του λέει, «εγώ είμαι βραδύγλωσσος. Πού με έστελνες?
βραδιπορία στην πρόσκληση του. Δεν τη δέχτηκε αμέσως. Αναλογίστηκε και τις ευθύνες του. Και τα δύο. Μη βιαζόμαστε στην πρόσκληση του Θεού, λέει. Το προσέχετε. Έδειξε βραδύτητα στην πρόσκληση που του έκανε ο Θεός. Και αργότερα ο Ιερεμίας. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Σε όλους τους αδερφούς. Και αργότερα την ίδια αργοπορία στο Θεό έδειξε και ο Ιερεμίας. Είναι εκεί που τον κάλεσε και του είπε, εγώ λέει Κύριε, είμαι ταλέπορος, αδύνατος, πού με στέλνεις να κηρύξω. Δίσταξε. Δεν είπε ναι κατευθείαν στον Κύριο. Και εκεί του είπε ο Κύριος, εγώ θα σου βάλω, λέει, στο στόμα αυτά που θα πεις. Στο στόμα. Επειδή δίσταξε, δεν απάντησε αμέσως, εγώ θα σου βάλω στο στόμα, λέει, αυτά που θα πεις. Και του έβαλε, λέει, στο στόμα και στο στόμα έκυγε και στην κοιλιά ήταν γλυκό, λέει, ο λόγος του Θεού. Έδειξε βραδύτητα, αργοπορία και ο Μωυσής και ο Βασιλιάς. Και ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς έκανε άλλα πράγματα. Έφυγε, προσώπη του Θεού, λέει. Λοιπόν, ένα μέρος θα κάνουμε για να δούμε πώς μιλάνε οι Άγιοι, θέλουμε να δούμε όλοι μας, όλοι μας. Και αργότερα, αλλά και να τρέχουμε πρόθυμα όταν μας καλεί ο Θεός. Λέει, καλή αργοπορία, αλλά καλό και το τροχάρι, αν μας φωνάζει ο Θεός, λέει. Όπως έκαναν ο Αρών. Αμέσως απάντησε ο Αρών. Δέχτηκε. Και ο Ισαΐας. Ναι, ο Ισαΐας. Αλλά μόνο που πρέπει και τα δυο να τα κάνουμε, και τα δυο, και το ένα, να μην βιαζόμαστε και να βιαζόμαστε να τα κάνουμε με ευσέβεια, με ευλάβεια. Δηλαδή να διστάζουμε γιατί είμαστε αδύνατοι και να τρέχουμε προθυμία γιατί έχει δύναμη ο Θεός που μας καλεί. Προσέχουμε. Εμείς αναλογιζόμαστε τις ευθύνες μας και λέμε ποιοι είμαστε εμείς. Που αναλαμβάνουμε έργο, το λέει και ο Δαβίδ σε ένα ψαλμό μέσα. Ποιος είσαι εσύ που πιάνεις τα λόγια τα δικά μου, το λέει για μένα εκεί που μιλώ, στο στόμα σου, αμαρτωλέ, έτσι το λέει ο Δαβίδ, σε μετάφραση. Ποιος είσαι εσύ, αν έχεις συνείδηση του τι κάνεις, βέβαια δεν θα πεις όχι στον Θεό, γιατί τη δύναμη εκείνος να σε κάνει να κινηθείς. Αλλά δεν θα πεις ότι εγώ μπορώ και να βιαστείς. Γιατί δεν υπάρχει ευσέβεια σε αυτά τα πράγματα. Μέχρισε το μυστήριο της ιεροσύνης. Μιλάει για τον εαυτό του εδώ πέρα, να το δούμε λίγο. Και δίστασα για λίγο μπροστά στο μυστήριο αυτό. Τα ακούτε όλοι, όλοι, ε? Το λέω και για σένα, Τάκη, που μας διορθώνεις όλους. Εγώ δεν διορθώνω κανέναν. Απλώς εκφράζω απορίες. Εντάξει. Λοιπόν, για να ξεντέ, με το μυστήριο της Αναστάσεως, για να εξετάσω τον εαυτό μου, με το μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού, παρουσιάζομαι πάλι, χρησιμοποιώντας ως καλό βοηθό για τη δειλία και την αδυναμία μου, τη γιορτή. Και μπροστά στην Ανάσταση Βασίλη, αισθάνομαι, λέει, δειλός. Και τι άλλο, και αδύναμος. Δειλία, αδυναμία. Τα δύο αυτά συναισθήματα τον κρατάνε και λέει, αλλά χρησιμοποιώ για να προχωρήσω σαν καλό βοηθό τη γιορτή της Αναστάσεως, ώστε ο Χριστός που σήμερα αναστήθηκε από τους νεκρούς να ανακαινήσει και εμένα με το Πνεύμα Του.
πώς προχωράνε οι Άγιοι. Ζητάνε τη βοήθεια για οτιδήποτε. Να κατέβει το Πνεύμα του Άγιου για να τους δώσει τη χάρη και τη δύναμη να προσεγγίσουν το μυστήριο, το μέγα μυστήριο της Αναστάσεως. Για να κάνει την ομιλία προφανώς θα λέγει τα πράγματα. Αισθάνεται αδύνατος. Και αφού με ντύσει με τον νέο άνθρωπο να με παραδώσει στην καινούργια κτήση. Ποιο τον πάρει το λέει, Σάββατο, θυμάσαι. Κανένα τον πάρει το λέει, ότι μας κάνει καινούργιους. Καινή κτήση χορεύει, πώς το λέει. Και καινή κτήση χορεύει. Κάπου το λέει σαν και αυτού, το πάρει. Και αυτού και καπαλού το λέει, ότι είναι καινούργια η κτήση από τη στιγμή που αναστήθηκε ο Κύριος. Σε εκείνους που έχουν γεννηθεί από το Θεό, ως καλό δημιουργό και δάσκαλο, που με προθυμία, ο δημιουργός μας, με προθυμία πεθαίνει και αναστέλλεται μαζί με τον Χριστό. Χθες σφαζόταν ο αμνός. Αμνός του Θεού, ο αιώνων την αμαρτία του κόσμου. Χθες η Μεγάλη Παρασκευή σφαζόταν. Και χρειόταν και, α όχι, μιλάει για το άλλο αμνό, και χρείονταν οι παραστάτες των θυρών και η Αίγυπτος θρύνησε τα πρωτότοκα παιδιά. Να θυμίσουμε για όσους δεν γνωρίζουν ή δεν θυμώνται ότι όταν ήταν σκλάβοι οι Εβραίοι στην Αίγυπτο για να δώσει ο Φαραώ το «Οκ» okay, το «Ναι» να φύγουν ελεύθεροι οι Εβραίοι, επειδή δεν το έδινε, λέει, θα περάσει να βάψετε το σπίτι με ένα σταυρό και τους παραστάτες, λέει, με αίμα όμως, αποσφαγμένο αρνί. Αποσφαγμένο, αίμα αποσφαγμένο αρνί, δεν θα πειράξετε όμως τα οστά του καθόλου. Μόνο στο λαιμό θα τους βάψουν. Και με αυτό το αίμα θα βάψουν τους παραστάτες. Θα περάσει, λέει, ο ολοθρευτής, θα σκοτώσει τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων και δεν θα πειράξει τα δικά σας, των Ισραηλιτών. Και λέει τώρα λοιπόν, χτες ο αμνός από τους Ισραηλίτες φαζότανε και χρείονταν οι παραστάτες των θυρών. Και η Αίγυπτος θρύνησε τα πρωτότοκα παιδιά της. Και από κοντά μας πέρασε ο εξολοθρευτής, χωρίς να μας πειράξει. Επειδή η σφραγίδα του αίματος ήταν φοβερή και σεβαστή. Και το αίμα αυτό ήταν σαν τείχος που μας κάλυπτε. Σήμερα εδώ είναι μια εικόνα από την Ισραηλιτική ιστορία, αλλά αναφέρεται συγκεκριμένα και σε εμάς. Ο ολοθρευτής είναι ο διάβολος. Μας είχες δέσμιους σαν τον Φαραώ τους Αιγυπτίους. Όπως αυτοί ανοίξανε με αίμα τις πόρτες και είδε και δεν σκότωσαν πρωτότοκα και θρυνήσανε οι Αιγύπτιοι και άφησαν τους Ισραηλίτες να φύγουν ελεύθεροι, έτσι και ο διάβολος, βλέποντας το αίμα του Ιησού Χριστού, του αμνού του Θεού, άφησε με το αίμα του, αυτό μας ελευθέρωσε ο Κύριος, από τα χέρια του νοητού Φαραώ, του Σατανά. Το χρησιμοποιούν οι πατέρες πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Σήμερα φύγαμε ολότελα από την Αίγυπτο, του διαβόλου την Αίγυπτο, τη σκλαβιά της αμαρτίας δηλαδή, και από την εξουσία του πικρού Φαραώ και από τους σκληρούς επιστάτες και από το πυλό και από την κατασκευή το πλήθο. Αυτά είναι όλα μεταφορικά τα λέει. Χειρότερα κάνω από ό,τι κάνουν οι Ισραηλίτες σαν σκλάβοι στην Αίγυπτο, στο Σατανά, δεμένους. Ποιος θα με λυτρώσει, λέει, από τα δεσμά που είμαι εγώ, Απόστολος Παύλος,
δεμένο την αμαρτία και το ονομάζει σώμα, σώμα θανάτου. Και είπε ο Κύριος με λύτρωσε. Κανένας δεν μας εμποδίσει να γιορτάσουμε στον Κύριο και Θεό μας γιορτή για την έξοδο και να γιορτάσουμε όχι με την παλιά ζήμη της κακίας. Να εξηγήσουμε. Οι Εβραίοι γιόρταζαν Πάσχα, αλλά το Πάσχα που γιόρταζαν δεν σαπάλασε από το βούργο της αμαρτίας καθόλου. Κουβαλάγανε και Πάσχα που γιορτάζανε την αμαρτία. Και την αμαρτία που για πρώτη φορά ο Αδάμ και Εύα έπραξε και όλοι κληρονομήσαμε. Αυτή η αμαρτία ονομάζεται από τον Απόστολο Παύλο ζήμη παλιά, παλιό ζυμάρι. Αυτό το ζυμάρι λέμε στα αφήσαμε το παλιό. Γίναμε καινούργιοι, δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Γιατί μας απάλαξε ο Κύριος την αμαρτία. Και γιορτάζουμε πια χωρίς αμαρτία όσο γίνεται το Πάσχα. Το λέει εδώ. Όχι με την παλιά ζήμη της κακίας και της πονηρίας γιορτάζουμε το Πάσχα, αλλά με τα άζημα της ειλικρινίας. Εμείς πια δεν έχουμε ζυμάρια, αλλά η ειλικρίνια είναι θείο δώρο. Με αυτό γιορτάζουμε το καινούριο Πάσχα. Χωρίς να φέρουμε μαζί μας ούτε ίγνος από το άθεο αιγυπτιακό προζύμι. Αίγυπτο ή είδωλα στην Αίγυπτο. Τα είδωλα είναι προζύμι παλιό. Άθεο προζύμι είναι αυτό. Η πίστη στα είδωλα. Εμείς τα αφήσαμε αυτά, λέει. Έχουμε τον Κύριο, αυτόν λατρεύουμε. Χθες συνεθαπτόμην, σταυρονόμουνα, χθες σταυρονόμουνα, λέει ο Άγιος Γρηγός ο Θεολόγος, σταυρονόμουνα μαζί με τον Χριστό. Σήμερα δοξάζομαι μαζί Του. Χθες νεκρονόμουνα μαζί Του. Σήμερα ζωοποιούμε μαζί Του. Αυτό σημαίνει Ανάσταση. Χθες θαπτόμουνα μαζί Του. Πού το λέει αυτό, σε ποιο μυστήριο, ότι θαυόμαστε μαζί με τον Χριστό. Χθες θαπτόμησε Χριστέ. Σε ένα μυστήριο. Θα βάπτισω. Ναι. Το λέει ότι συνετάφημε νου δια του βαπτίσματος. Στο βάπτισμα βουτάει το παιδί ο ιερέας, το μωράκι και αφήνει μέσα το παλιό ζυμάρι και θάβεται παράλληλα. Είναι συμβολικό θάψιμο. Τρεις φορές σημαίνει την ταφή του Κυρίου μέσα στο τρίμερο. Ναι. Όμως ας καρποφορήσουμε στο Χριστό που για χάρη μας έπαθε και αναστήθηκε. Ίσως να νομίσετε πως λέω για χρυσάφι ή ασήμι, για υφάσματα ή για διαφανείς πολυτίμους λίθους, δηλαδή τη ρευστήλη της γης που μένει εδώ, της οποίας πάντοτε το περισσότερο μέρος κατέχουν, το περισσότερο μέρος του χρυσού και του ασημίου το κατέχουν ποιοι. Το χρυσάφι και το ασήμι, ποιοι το κατέχουνε. Πες το. Οι πλούσιοι. Δεν θα ακούω. Οι πλούσιοι. Δεν λέει οι πλούσιοι. Όχι. Οι κακοί. Δεν λέει οι πλούσιοι. Οι κακοί το κατέχουνε, λέει. Γιατί αντίμονό μας η λέξη πλούσιος είναι πολύ έπαινος για τον άνθρωπο. Πλούσιος ήταν και Αβραάμ. Εντάξει. Λέει οι κακοί, το λέει καθαρά. Το κατέχουν οι κακοί. Και όσοι είναι δούλοι των γηίνων πραγμάτων και του κοσμοκράτορα τούτου, του διαβόλου. Το βλέπετε. Οι κατέχοντες τα πλούτη είναι δικοί του. Του αλλουνού. Του αλλουνού. Όταν δέχεται αυτός ο άλλος, λέει ο Κύριος, όχι εγώ. Λοιπόν, ας προσφέρουμε ως καρπούς στον Κύριο,
τους ιδίους τους εαυτούς μας, που είναι το πολυτιμότερο και το αγαπητότατο κτήμα του Θεού. Ας αποδώσουμε στην εικόνα που είναι ο Χριστός το κάτι εικόνα. Και ας να σταθούμε λίγο εδώ. Μπορείς να δώσεις κάτι? Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα και λέει, μας έκανε κάτι εικόνα και καθομοίωση. Κάτι εικόνα σημαίνει ότι μας έβαλε μέσα την εικόνα του, στην οποία πρέπει να προσανατολιζόμαστε, να βλέπουμε ποια είναι τα δικά της νορίσματα της εικόνας του Χριστού και πάνω σε αυτά να βαδίζουμε, ώστε να φτάσουμε να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό στο καθομοίωση. Θα βλέπουμε λοιπόν την εικόνα του, δεν εννοεί αυτή, εννοεί το πρόσωπο του Κυρίου ως Θεά ανθρώπου. Ατενίζουμε τα χαρακτηριστικά του, βλέπουμε τη λάμψη του, να αντιλαμβανόμαστε τα γνωρίσματα εκείνα που μας μετάδωσε μέσα των Ευαγγελικών αρετών και από εκεί και πέρα, ζώντας απάνω σε αυτά, φτάνουμε στο καθομοίωση και γινόμαστε όμοιοι με αυτόν. Μικροί θεοί, το λέει ο Κύριος. Θεός, λέει ο Δαβίδ, ωραία, τι ωραία πράγματα. Και αυτό τα διάβασα δεν καταλάβαινα. Θεός, Θεών, το Θεός με όμικρο, Θεών με ωμέγα μικρό το θήτα, το ένα Θεός, γράφει στο ψαλτήρι. Θεός με κεφαλαίο, δίπλα έχει κόμμα Θεών και εννοεί εμάς. Εμείς, λέει, θεοίεστε επί της γης και η ύψης του πάντας, το λέει. Και λέει και ο Δαβίδ, Θεός, Θεών, Κύριος ελάλησε. Λάλησε Κύριος στους θεούς με μικρό γράμμα σε εμάς. Ποια τιμή μας κάνει δηλαδή να είμαστε μικροί θεοί. Ας κατανοήσουμε το αξίωμά μας. Ας τιμήσουμε το πρόσωπο της εικόνας μας. Η εικόνα μας είναι ο Χριστός. Γιατί είμαστε κάτι εικόνα του. Της εικόνας μας, δηλαδή τον Χριστό. Ας γνωρίσουμε τη δύναμη του μυστηρίου, της Αναστάσεως και για χάρη τίνος πέθανε ο Χριστός. Ας γίνουμε όπως ο Χριστός, γιατί ο Χριστός έγινε όπως και εμείς. Δηλαδή, άνθρωπος. Να γίνουμε σαν τον Χριστό, γιατί ο Χριστός έγινε όπως και εμείς. Ας γνωρίσουμε, συγγνώμη, ας γίνουμε θεοί με μικρό γράμμα, το θήτα, για Αυτόν και τον Χριστό. Επειδή και εκείνος έγινε άνθρωπος για χάρη μας. Έλαβε το χειρότερο για να μας δώσει το καλύτερο. Έλαβε, το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος στην τελευταία ευχή της Αναστάσεως, έλαβε λέει το έλατον, το κρήτον, όχι συγγνώμη, έλαβε το χειρότερο, το θάτον, το λέμε στο εκεί πέρα, και μας έδωσε το καλύτερο. Έλαβε χώμα και μας έδωσε θεότητα. Έγινε φτωχός για να πλουτίσουμε εμείς με τη φτώχεια του. Έγινε φτωχός ο Κύριος για να πλουτίσουμε τη φτώχεια του. Αυτό το λέει στο ένα το κεφάλαιο της Κορινθίους. Ένα κεφάλαιο γεμάτο μεγαλείο. Μιλάει για ελεημοσύνη εκεί μέσα. Το διάβολο το έχω διαβάσει, ρε παιδιά, δεν ξέρω, 30 φορές. Αυτό διαβάζω εγώ τώρα. Δεν το αφήνω από μπροστά μου. Και λέω, μα τόσο να μην καταλάβαινα και να μην καταλαβαίνω. Μιλάει για ελεημοσύνη. Σε ένα σημείο λέει, δίνοντας ελεημοσύνη, ακούγεται δοξολογία στο Θεό. Γιατί τότε η ελεημοσύνη μαζευόταν και πήγε ο Τίτος, λέει, μέσα στην επιστολή και ο Τιμόθεος, την πέρα και την πήρανε στη Μακεδονία, Θεσσαλονίκη. Και η εκκλησία εκεί που την έπαιρνε αναλυόταν σε ευχαριστία και δοξολογία στο Θεό.
που σημαίνει πιο απλά. Και μου ήρθε στο μυαλό κύριο το πολύ πολύ απλό. Απλό το χέρι μου στον αδερφό μου και του δίνω μια δραγμή. Θεός χωρέσει τα πεθαμένα σου. Το έχουμε για λίγο. Όταν το διάβασα το κατάλαβα. Μου έκανε εντύπωση μεγάλη. Πόση χαρά δίνουμε σε αυτόν που πάσχει από και δεν έχει να φάει ή θέλει να γίνει κανένα από μια αρρώστια. Πόση χαρά δίνουμε ώστε να λέει Θεέ μου, σε ευχαριστώ που έστειλε έναν άνθρωπο και μου βοήθησε. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Το γράφω στο σπάρο μέσα. Ακριβώς αυτό το κομμάτι που διάβασα τώρα είναι από εκεί παραμένω. Λέει με τη φτώχεια του Χριστού, δηλαδή ενώ ήταν Θεός έγινε άνθρωπος και όχι μόνο έγινε άνθρωπος αλλά και βασανίστηκε, έφτασε στην άκρα ταπείνωση, στην άκρα φτώχεια, στην άκρα φτώχεια για να κάνει πλούσιο σε εμάς. Λέει πλούσιος όνε λέει επτώχευσε, Απόστολος Παύλος το λέει. Ίσως νομίσετε, το διάβασα εκείνα, έλαβε μορφή δούλου, η φτώχεια του είναι αυτή, έλαβε μορφή δούλου για να απολαύσουμε εμείς την ελευθερία. Κατέβηκε για να ανεβούμε, για να υψωθούμε και μιλάμε για παράδεισο, για να υψωθούμε. Υπέμεινε πειρασμούς για να νικήσουμε τους πειρασμούς. Υπέμεινε την ατίμωση για να μας δοξάσει. Πέθανε για να μας σώσει. Ανέβηκε της αναλήψεως, ανέβηκε ο Κύριος εν μέσω αγγέλων. Εκεί του είπανε, τι είπανε οι άγγελοι στους Ισραηλίτες που βλέπανε την Ανάσταση. Τι εστήκατε βλέποντες αναλαμβανόμενες των ουρανών, οι άγγελοι απαντήσανε. Τι κατάστηκε βλέπετε που ανεβαίνει στον ουρανό τώρα, θα τον δείτε να κατεβαίνει, να παραλαμβάνει εσάς, να σας ανεβάσει στον ουρανό. Ανέβηκε για να μας ανεβάσει προς τον εαυτό του, εμάς που βρισκόμαστε κάτω στη πτώση της αμαρτίας. Ας δώσει ο καθένας τα πάντα, ας δώσει ως καρπό τα πάντα στον Χριστό που έδωσε τον εαυτό του λύτρο και αντάλλαγμα για χάρη μας. Και δεν μπορεί κανείς να προσφέρει τίποτε καλύτερο από τον εαυτό του. Λέει να του κάνουμε προσφορά. Άλλο καλύτερο από τον εαυτό μας δεν έχουμε να του δώσουμε, λέει. Τη λέει και Παύλα. Αφού θα έχει εννοήσει το μυστήριο και θα έχει γίνει όλα όσα έγινε εκείνος. Για να παραδώσουμε τον εαυτό μας πρέπει να γίνουμε όπως έγινε εκείνος. Ό,τι έκανε εκείνος. Για χάρη μας. Σε εσάς βέβαια όπως βλέπετε μπροστά σας ο πατέρας μου προσφέρει εμένα ως ποιμένα, διότι αυτό ελπίζει και εύχεται και ζητά από εσάς, ο καλός ποιμένας που προσφέρει την ψυχή του για τα πρόβατα και σας δίνει τον εαυτό του όχι μια φορά μόνος του, αλλά δυο φορές μαζί με μένα. Εμένα που είμαι η ράβδος που στηρίζει τα γυρατιά του, την κάνει ράβδο του πνεύματος και προσθέτει στον άψυχο ναό που βρισκόμαστε, εμένα τον έμψυχο. Στο πανέμορφο και ουράνιο ναό προσθέτει τον οποιοδήποτε από εσάς, ο οποίος είναι μικρός, όσο μικρός κι αν είναι, για αυτό το πολυσήμαντο πράγμα. Δηλαδή εδώ λέει το εξής. Από μας ζητάει να του πούμε Κύριε, ορίστε, είμαστε δικοί σου. Κάνε μας ό,τι θέλεις. Εμάς τους μικρούς και ασήμαντος
παραλαμβάνοντας μας οπημένας με κεφαλαία γράμματα που είναι ο Κύριος, μας κάνει τόσο σημαντικούς, τόσο σπουδαίους, όσο είναι εκείνος. Ο μόνος που έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός. Εμείς τα πρόβατα. Αυτός θα μας οδηγήσει στα λιβάδια τα δικά του για να γίνουμε όμοιοι με εκείνον. Δεν γίνεται αλλιώς. Με τίποτα δεν γίνεται αλλιώς. Όσο καταλαβαίνουμε και τι μεγάλη που είναι η μεγαλοψυχία του, ή για να πω πιο σωστά η αγάπη του προς τα πνευματικά του τέκνα που σας προσφέρει όλα τα δικά του, τα πάντα. Και μιλάει τώρα και προσωπικά για τον εαυτό του. Τα γυρατιά, την νεότητα, τον αρχιερέα, τον κληροδότη, τον κληρονόμο, τα λόγια που ποθούσατε. Και από τα λόγια, όχι τα τυχαία που πετούν στον αέρα και σταματούν στα αυτιά, αλλά εκείνα τα λόγια, λέει, ακούμε λόγια που ακουμπάνε τα αυτιά. Τα λόγια που ακούμε στον χώρο της Εκκλησίας, από το Ευαγγέλιο, από τα λαγνώσματα, από τα υμνολογία κλπ. Δεν είναι λόγια που ακουμπούν έτσι απ' έξω και φεύγουν, αλλά είναι εκείνα που γράφει με κεφαλαία γράμματα το Πνεύμα, ότι έχει η Εκκλησία μας, είναι βουτυγμένο στο Πνεύμα του Άγιο. Τελείωσε. Βουτυγμένο στο Πνεύμα του Άγιο. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχουμε όραση καλή. Ούτε και αυτιά καλά για να ηχούν ωραία στα αυτιά μας αυτά που ακούμε ή και αυτά που βλέπουμε. Όλα αυτά λοιπόν σας τα προσφέρει ο Πατέρας μου. Αυτός είναι ο σεμνός Αβραάμ, ο Πατριάρχης, ο Τίμιος και Σεβάσμος, που περιέχει όλα τα καλά, το υπόδειγμα της αρετής, την εκπλήρωση της ευσυγνωσύνης, αυτός που προσφέρει σήμερα ως εθελοντική θυσία στον Κύριο, εμένα, το μονογενή του Υιό. Καταλάβατε τι πετάσαμε εδώ. Επεξηγώ. Λέγει, οι Εβραίοι λέγανε Πάτερ Αβραάμ και εννοούσανε την αγκαλιά του Θεού. Λέει, πήγε στους κόλπους του Αβραάμ. Κόλπος του Αβραάμ είναι η αγκαλιά του Κυρίου. Δεν είναι άλλη. Ο πατέρας μας, ο Θεός, μας εναποθέτει, μας τοποθετεί στην αγκαλιά του Κυρίου, στους κόλπους του Αβραάμ, με την θυσία του Κυρίου και με το Άγιο Πάσχα που γιορτάζουμε. Okay, να δούμε τι ώρα είναι. 25. Ωραία. Η καλή μας Εκκλησία μας, ειδικά την ημέρα εκείνη, όσοι βρισκόμαστε μέχρι το τέλος την ημέρα της Αναστάσεως, κάνει προσκλητήριο, ειδικό προσκλητήριο, χωρίς να γίνεται καμιά εξαίρεση. Το αντιλαμβάνεστε ποιο είναι το προσκλητήριο. Με ποιο τρόπο το κάνει. Διαβάζει την ευχή ο ιερέας και λέει, θα το δώσουμε μία εξήγηση γιατί μερικοί δεν καταλαβαίνουν. Όχι εσείς, αυτοί που εκκλησιάζονται μιλάω από τώρα. Λέγει, νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες. Η τράπεζα γέμει. Είτε λέει νηστεύσατε, είτε δεν νηστεύσατε, το τραπέζι είναι γεμάτο. Πάντοτε είναι γεμάτο το τραπέζι, η Αγία Τράπεζα. Πάντοτε είναι γεμάτη. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, τη
Στη Μεγάλη Παρασκευή λέγει «Προς Θεού μη πλησιάζετε το τραπέζι εκείνο στο οποίο είναι το αίμα και το αίμα του Ιησού Χριστού». Γιατί, διότι, το λέει, πώς το λέει, δεν έχετε καλή, δεν έχετε καλό εμφάνιση. Όχι, όχι, δεν μιλάει για εμφάνιση, μιλάει για την τιμωρία. Μιλάει ότι όσοι πλησιάζουν χωρίς να έχουν, χωρίς να έχουν, να είναι καθαροί κατά τον τρόπο όσο γίνεται, αυτοί ατιμάζουν, λέει, ατιμάζουν το σώμα και το αίμα του Κυρίου και τους παραπέμπει στο πυρ. Δεν θυμάμαι το χωρίο ακριβώς που το λέει. Το λέει την Μεγάλη Εβδομάδα, θα πούμε. Είναι τη Μεγάλη Πέμπτη, είναι που το διαβάζουμε. Είναι που λέει, και εκεί που μιλάει να μην πάμε σαν τους Εβραίους που διαβάζουμε έχοντας τα άζημα της αμαρτίας, τη ζύμη της αμαρτίας, αλλά τα άζημα των αρετών του Ιησού Χριστού. Να κοινωνούμε σώμα και αίμα, το λέμε και το πράγμα, γιατί υπάρχουν οι καλοθελητές που λένε, να φωνάζω. Η τράπεζα λένε γεμάτη, πιστέψατες και μη πιστέψατες. Δοκιμαζέ το άνθρωπος πρώτα εαυτόν και ήτα εκ του ποτηρίου πινέτο και εκ του άρτου εστιέτο. Δοκιμαζέ το. Το λέει, ε. Ναι. Το λέει εκεί το λέει. Ακριβώς εκεί το λέει. Ακριβώς εκεί το λέει, ναι. Λέει, δοκιμαζέ το να δοκιμάζει της εξομολογήσεως τον εαυτό του πρώτα και μετά να πήγει από το αίμα του Κυρίου και να τρώει από το σώμα του. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλοί ασθενείς, λέει, και κοιμώνται κανεί. Πολύ από την αναξιότητα. Κοιμώνται κανεί. Ναι, δηλαδή. Να επιτρέψει ο Θεός να αρρωστήσεις. Και θάνατο ακόμα. Όταν είσαι, ναι. Όταν είσαι ανάπτυξη. Και θάνατο ακόμα. Άμα πας δηλαδή όπως κι όπως τα κοινωνήσεις. Υπάρχει και η δοκιμασία, η εξομολόγηση. Το Πάσχα λοιπόν σημαίνει για όλους τους πατέρες Εκκλησίας ελευθερία, σημαίνει λύτρωση. Τη Μεγάλη Εβδομάδα του φωνάζει η Εκκλησία μας και με τροπάρια και με το Ευαγγέλιο. Έδωσε τον εαυτό του ο Κύριος ως λύτρο, τι λέει παραπέρατακι, αντίπολον, ως λύτρο. Λύτρα ακούμε συνήθως από τα μέσα τηλεόρασης, κάνανε απαγωγή και ζητάνε λύτρα για να τον λυτρώσουν, τον έχουν εγμάλωτο. Έτσι ήταν δεμένη η ανθρωπότητα, δεμένη από τον κοσμοκράτορα, του αιώνος, από τον διάβολο. Και έδωσε λύτρο ο Κύριος, λύτρο, εξηγόρασας ημάς το τιμίο σου αίμα. Μας εξαγόρασε με το τίμιο αίμα. Αυτό είναι το λύτρο. Το αντίπολον, τι σημαίνει το αντίπολον, που λέει εξέλεγε αντίπολον, αλλά δεν λέει, δεν είναι αντίπολον. Για όλους. Δεν κάνει, τώρα, αν το περιορίσουμε το νόημα το αντίπολων, επειδή υπάρχει μια μεγάλη μερίδα και λέει άσε με ήσυχο, ναι, άσε με ήσυχο, μένει το αντίπολων για εκείνους που είναι για να σωθούν. Έτσι, πώς το κάνουμε για το πράγμα. Λέει και ο Άγιος ο Σύγχρονος, βρε κορίτσι μου, μου λες δεν αγαπάς. Δεν κινείσαι και λιγάκι στην προσευχή. Δεν λυπάσαι τόσος κόσμος που θα πάει στην κόλαση. Και είναι ο περισσότερος γράφει που θα πάει στην κόλαση. Το βιβλίο μέσα. Ο Χριστός το τίμημα το έδωσε.
Η ανταπόκριση δεν έγινε. Άσε με ήσυχο. Σήμερα είχα ζήτησε ένα κατάστημα. Μου έλεγε, δεν με νοιάζει, μου έλεγε ο άνθρωπος. Και να ξέρεις, του λέω, τι ευεργέτημα είναι αυτό που μας έκανε. Και που μας κάνει η Εκκλησία. Προσπαθούσα να τον πείσω. Για όλα νοιαζόμαστε, του λέω, για ένα δεν νοιαζόμαστε μόνο. Για ένα μόνο. Λοιπόν, κλείνουμε ως εδώ. Ευχόμαστε ο Χριστός που αναστήθηκε να μας φωτίζει με το φως του, το αναστάσιμο, που δεν είναι φως μιας περίοδου μόνο. Γιατί την Ανάσταση τη ζούμε, δόξα τω Θεώ, καθημερινά. Καθημερινά, καθημερινά. Τις ημέρες αυτές κάνουμε γιορτή της Αναστάσεως. Όλες άλλες μέρες τη γιορτάζουμε ο Αναστάσεις εκλεκτός. Χριστός αληθινός Θεός, δεν υπάρχει. Πάντα η Ανάσταση γιορτάζεται. Όποιος γιορτάζει μια φορά τον χρόνο δεν τη γιορτάζει. Όποιος γιορτάζει καθημερινά, τη γιορτάζει. Χριστός Ανέστη λοιπόν, θα μας φωτίσει ο Κύριος. Αν θέλετε να πείτε κάτι, πέστε, τελειώσαμε τώρα. Δεν θα σχολάσω μάλλον, το πολύ το καταργούμε από εδώ και πέρα. Θα μιλάμε λίγα και καλά. Έτσι. Κύριε Καθηγητά, μπορώ να πω κάτι. Να πεις, πώς δεν μπορεί. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μας εδίδαξε ότι με την αγάπη, ότι αν δεν έχουμε αγάπη προς τους εχθρούς μας κυρίως, όχι σε αυτούς που μας αγαπούν, μόνο. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, και το σώμα σου να δώσει να καυθεί και την περιουσία σου όλη. Αν δεν έχεις αγάπη, δεν είσαι τενεκές. Κάτι θέλω να πω πάνω σε αυτό, δικό μου, πώς το αισθάνομαι. Ναι, να αγαπήσω κάποιον που μου έκανε κακό, ωραία. Υπάρχουν όμως ορισμένες καταστάσεις τις οποίες εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω. Ξέρετε τι μου φαίνεται δύσκολο. Να αγαπήσω ας πούμε τους Τούρκους. Δεν μπορώ να τους αγαπήσω, το λέω. Δεν μπορώ, ας με στείλει στην κόλαση ο Θεός γι' αυτό. Δεν μπορώ δηλαδή. Δηλαδή το μίσος που αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι για μας, δεν μπορώ εγώ να τους συγχωρήσω. Πάει, τελείω. Τα είπες, τώρα να απαντήσω. Είναι δημόσια εξομολόγηση. Λοιπόν, εγώ θα απαντήσω, όχι για να δείξω ότι είμαι καλύτερος από σένα, για να πω πόσο ο Κύριος το ζητάει αυτό. Επειδή μου έχει ανοίξει το δρόμο ο Άγιος Παΐσιος πάνω σε αυτό. Γιατί εγώ είμαι χειρότερος από σένα στην αγάπη. Λοιπόν, λέει στη λέξη και η καλόγρια του είπε, Κύριε Γέροντα, δεν αγαπάω. Και λέει, αυτό δεν είναι κατόρθωμα σε αγαπάω και τελείωσε μια στιγμή, αλλά είναι αποτέλεσμα μια ζωή για να φτάσει σε αυτό που είσαι εσύ. Μια ζωή. Και αναφέρει για παράδειγμα, λέει, σήμερα σου είπε ο Κώστας μια κουβέντα. Μην το απαντάς. Αύριο σου είπε κάτι χειρότερο. Μην το απαντάς. Και παράλληλα, γονάτισε και πες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέτον. Και κάποια στιγμή του χρόνου, με το πλήρωμα του χρόνου, τις 26, λέει ο Κύριος, λέει, με το πλήρωμα του χρόνου γίνονται όλα. Δεν γίνονται αυτομάτως. Και όταν λέει ο Κύριος ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι ο σπόρος του συναπιού, που είναι μικρό σποράκι και το σπέρνεις και βγάζει ρίζες, σαπίζει, λέει, βγάζει ρίζες, βγάζει μετά το βλαστό, βγάζει λουλουδάκια, βγάζει κλαδιά, γίνονται έτσι τακ-τακ όλα γρήγορα. Όχι. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή, με το πέρασμα του χρόνου και με πόνο λίγο. Αφού δεν το έχω εγώ αυτό ο Κώστας ο Αδάμ, δεν θα αγαπήσω τον κοδεχθρό μου, πώς θα γίνει δηλαδή. Το καταλάβεις για το πράγμα. Έρχεται η χάρη, σε καλύπτει και λες, Κύριε, άφες αυτής, ουγαρίδαση την ποιούση. Έτσι μας το πες εσύ, καλά το είπες. Γιατί μας περιέγραψες εμένα, εσένα, το κατάλαβες για το πράγμα. Αυτοί είμαστε.
λέει, τι είμαστε, πες το λέμε στον Παύλο, χαλκός. Ηχών. Το καταλάβαμε. Τα όλοι. Και έλα, πες άλλο. Ναι, οι κύμπαλοι να αλλάζουν. Το λέει πολύ καλά. Όπως το λέει καλά. Είσαι, πώς λέμε στην γλώσσα καθόλου, λέει. Και το λέει, έχουμε τη γλώσσα μας εμείς εκεί. Είμαστε τελεκές, τελεκές. Ξεγάρωτος που έλεγε ο Σεραφείμ. Λοιπόν, και θέλω να απαντήσω σε κάτι που είπες, που το καταλαβαίνεις, λέει, και το σώμα σου να παραδώσεις, να καεί, τι εννοεί εκεί, όπως θα πούς. Ο Ιερός Χρυσόστομος που το σχολιάζει θέλει να πει ότι οτιδήποτε άλλο με υπερβολή να κάνεις, με υπερβολή, αν δεν αγαπάς, τελειωμένος είσαι. Δεν ωφελείς. Ναι, τελείωσε. Το να καεί, είναι δυνατόν να παραδώσεις το σώμα σου να καεί. Άμα φέρεις τον Άγιο Σαπρίκιο και το ποιον άλλο είναι που... Το πήγαινε για μαρτύριο. Και πάει ο άλλος, λέει, συγχώρεσέ με. Όχι. Και τι έκανε μετά. Κάηκε. Αργήθηκε τον Χριστό. Αργήθηκε τον Χριστό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι υπερβολή αυτό που λέω. Πήρε τη χάρη που λέει ο Θεός. Η μέχρι είναι αυτό για τη χάρη. Αλλά μετά που δεν μπόρεσε να συγχωρήσει, έφυγε η χάρη του Θεού και έμεινε. Έτσι. Και πήρε τη θέση του Άγιος Νικηφόρος μετά. Πάντως, ναι, σωστό. Πάντως, θίγεις και τυχαία ανάσταση σημαίνει αγάπη. Αυτό λέει. Ανάσταση είναι αγάπη. Καλά, οι Τούρκοι πες ότι είναι εχθροί μας, είναι μακριά, δεν τους έχουμε ανάγκη. Τους εχθρούς. Αγαπάμε τους εχθρούς εμείς, τους χριστιανούς. Εμείς τι λες τώρα, άμα ο Χριστός έβλεπε ότι... Μα το ξέρω, Χριστός. Λέει, σε όλους έκανα την πρόσκληση. Πάντα στέλνει σωθή. Δεν είπε, τους Τούρκους δεν τους θέλω. Αυτοί είναι εχθροί του Θεού. Ναι, είναι. Όλοι αυτοί. Είναι. Γιατί το λέει και ο Δαβίδ κάπου, το λέει ότι... Για πες το. Πώς το λέει και κάπου, λέει, τους εχθρούς σου εμίσησα. Πώς το λέει κάπου εκεί. Δεν το θυμάμαι. Και εξαιτικόμι, πώς το λέει κάπου. Τι, πες το. Τους εχθρούς σου εμίσησα. Το εξαιτικόμι. Και εξαιτικόμι, ναι. Α, Έλληνα λέει από... Έλληνα που έλεγε εχθρούς μου. Ναι. Θα το βρω. Γιατί διαβάζω κάθε μέρα ψαλτήρι. Το εξαιρετικό μου το λέει μέσα. Το εξαιρετικό, το εξαιρετικό μου σημαίνει έλειωνα όταν έβλεπα τους εχθρούς μου. Δεν ξέρω τι εννοεί εκεί πέρα, δεν το έχω ασχοληθεί. Τέλειο μίσον εμίσουν αυτούς λέει. Ε? Τέλειο μίσον εμίσουν αυτούς. Λέει ο Δαβίδ. Τις εχθρούς εγεραντώνει. Το λέει. Αλλά να εννοεί έτσι αυτό το πράγμα. Εννοούσε τους εχθρούς του Ισραήλ, κάπως έτσι. Τι άλλο μπορεί να εννοούσε. Κοίταξε. Πολλά πράγματα που λέει, μήπως εννοεί, γιατί εδώ είσαι πιθανό να εννοεί και το διάβολο να εννοεί. Α, ναι, το θυμήθηκα. Αφάνει ίσον τους εχθρόντας με Ματέως, λέει. Όχι, είναι άλλο κύριο που λέω, και αυτό. Και αυτό είναι. Ναι, εκεί, και άκουσε ο Δαβίδ, έχω διαβάσει αυτό που σας λέω, εννοεί τους εχθρούς, διάβολο πρώτα, μας εχθρούν, μας μισούν με τέλειο μίσος, που λες εσύ. Δηλαδή δεν παίρνει άλλο αποχωρητικότητα μίσους, το μίσος του διαβόλου, με τίποτα. Αυτό, μπορεί να μιέζει ο Δαβίδ με το διάβολο. Να μισούμε λέει το διάβολο. Ναι, αυτός είναι εδώ πέρα. Τέλειο μίσος που λέει. Ναι, με τέλειο μίσος εννοεί το διάβολο εννοεί. Γιατί αλλήμωνο έχοντας πλέγμα Άγιο Δαβίδ, να λέει μισό το τάκι που είναι εχθρός μου. Γιατί οι ψαλμοί έχουν αλληγορική έννοια. Ναι, έχει αλληγορική σημασία. Και αυτό το θυμάμαι, το έχω διαβάσει. Ότι μιλάει όχι για αυτόν που έχει αντίπαλο εσένα μένανε, ναι, το διάβολο που είναι ο μοναδικός εχθρός. Και είναι πολλοί. Οι πολεμούντες με... Από ύψος. Αυτοί είναι. Το κατάλαβες γιατί πρέπει. Δηλαδή δεν κολλάω σε ένα χωρίο, πάω και στο άλλο. Καλά, δηλαδή, είναι πολλοί, ο Δαβίδ βλέπει πολλούς να τον πολεμούν από ύψος. Ποιοι είναι πολλοί που μας πολεμάνε από ύψος. Ο διάβολος είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν. Σας ευχαριστώ την άλλη Δευτέρα, την Τετάρτη πάλι εδώ θα είμαστε. Δεν σας κουράζω πάντα. Πρώτα ο Θεός, δε. Πρώτα ο Θεός. Είναι μια όμορφη, τόσο όμορφη αυτή η οικογένεια που είμαστε εδώ μέσα. Χριστός ανέστη, κρυπτό, θάνατο, θάνατο, ίσως, και τη δική μας ζωή, Χριστός ανέστη, εκ νεκρό, θάνατο, θάνατο, πατήσας και εν της μνήμασι ζωή χαρά.
Αναστάς ο Ιησούς από το τάφο, καθώς έδωρο και λυπή, την αιώνια ζωή και την άγια πέρα. Παναγιά μαζί μας, τίποτα άλλο παραπάνω. Το σηκώνουμε, βάζω τέσσερα. Κι ας πέρασουμε. Ευχαριστώ.